Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 4 χρόνια. 4 χρόνια περίμενα από αυτή την κυβέρνηση τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να καλυφθούν κάποια, δεν τρέφανε αυταπάτες, κάποια από τα πολύ σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν και σήμερα εδώ συζητάμε για ένα υποσύνολο του υποσυνόλου από αυτά τα οποία διεκδικούν. Τοποθετηθήκαμε αναλυτικά στην Επιτροπή στις συζητήσεις που προηγήθηκαν και συνολικά και κατάρθρο, όμως θέλουμε να καταθέσουμε το εξής. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Τα έχουμε καταγράψει 4 χρόνια με εκατοντάδες κυριολεκτό, εκατοντάδες ερωτήσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία. Τα έχουμε αναδείξει. Και προβλήματα που δεν είναι μόνο στα στελέχη μεμονωμένα στους χώρους δουλειάς, είναι προβλήματα που συμπαρασύρουν και τα μέλη των οικογενειών τους και θα πούμε 2 λόγια πιο κάτω. Θέλω όμως να πω ότι η κυβέρνηση και αυτή και οι προηγούμενες το 1/10 από τα ποσά που δαπανούν για να συμμετέχει η χώρα μας στις νατοικές πρόβες πολέμου, εκεί που δοκιμάζουν τα νατοικά επιχειρησιακά σχέδια που καμιά σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας, να διαθέτανε, και δεν είναι λαϊκιστικό, δεν είναι λαϊκιστικό αυτό, το 1/10 από αυτά τα ποσά να διατίθενταν, να τα δίνανε στην επίλυση των προβλημάτων του προσωπικού, τα προβλήματα θα είχαν εγγυηθεί σχεδόν όλα. Άρα λοιπόν, αφήστε το, δεν υπάρχουν χρήματα και θέσεις περί δημοσιοοικονομικής στενότητας. Εμείς βέβαια λέμε, όχι το 1/10, ούτε σένς σε αυτές τις πρόβες του πολέμου. Θα τα πούμε πιο κάτω. Σήμερα η κυβέρνηση τι κάνει? Εφαρμόζει μια τακτική παραπλάνησης, εξαπάτησης, κοροϊδίας, το επιβεβαιώνουν τα ίδια τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τα στρατόπεδα πλέον κραυγάζουν. Σήμερα, τώρα που συζητάμε, που βλέπουν τηλεόραση, τα μηνύματα στο κινητό έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Ο κύριος εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, τα είδε όλα καλά. Βέβαια, τα είδε καλά, υπήρξαν και οι ενστάσεις και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, να μην πω την παροιμία γιατί είναι λίγο βαριά για το χώρο του Κοινοβουλίου, ήταν μία κοκορομαχία. Γιατί? Γιατί στο βασικό κομμάτι που αφοράει τις ένοπλες δυνάμεις αυτής της χώρας συμφωνείται να είναι δεμένες στο άρμα του ΝΑΤΟ, στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι όσοι είναι εδώ πέρα διάβασαν τον τόμο τον Ογκώδη περί της νέας δομής των ενόπλων δυνάμεων, απόρριτο έγγραφο, το διαβάσαμε, το ξέρουμε. Σε κάθε σελίδα προδιέγραφε τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων στα σχέδια του ΝΑΤΟ. Σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς σας. Διαφωνήστε λοιπόν για το αν θα πρέπει να τρώνε 1 ή μισό κιλό πατάτα ή κάποια άλλα προβληματάκια, αλλά στο βασικό συμφωνείτε. Και από πού να αρχίσει κάποιος όσον αφορά αυτό το νομοσχέδιο και τα προβλήματα που δεν καλύπτει? Εδώ και 5 χρόνια, αν και υπάρχει νόμος που αποζημιώνει τη νυχτερινή εργασία των στρατιωτικών, με τι ποσό? 2,77 ευρώ μεικτά την ώρα, κανένας και καμιά στρατιωτικός δεν έχει λάβει ούτε ένα λεπτό από αυτά τα χρήματα. Φυσικά υπάρχει μια ακία κοινή υπουργική απόφαση. Επί της ουσίας δεν αναιρεί αυτό το γεγονός. Αποστρατεύονται στελέχη, επαγγελματίες, οπλίτες, λόγω κατάληψης ηλικιακών ορίων. Φεύγουν χωρίς σύνταξη. Είναι ντροπή. Εθελοντές μακράς θητείας. Είναι ανθιπολογαγοί, έχουν προαχθεί από το 19. Παίρνουν μισθό ανθυπασπιστή. Αρνείται η κυβέρνηση την νομοθέτηση μισθολογικών κλιμακίων, να δούμε αν θα το κάνει. Και όλο αυτό γιατί? Για να μην σας πάνε στα δικαστήρια και σας ξεφωνήσουν. Και αυτό είναι ντροπή. Στελέχοι προέρχονται από ανακατάταξη, μένουν δηλαδή στο στρατό μετά την ολοκλήρωση τρία τους. Έχουν καταληκτικό βαθμό του αντισυνταγματάρχη. Όσοι όμως προέρχονται από ΟΠΗΕΠΗ, οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης αντίστοιχα, έχουν του λοχαγού. Γίνεται ένας πραγματικός αχταρμάς που τσακίζει την καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων στελεχών. Αιτία,
τα επιλεκτικά κατά καιρούς δωράκια σε επιμέρους κατηγορίες. Υπάρχει μία παρσπερμία προέλευσης τελεχών. Αυτή είναι στο κομμάτι της ιεραρχικής εξέλιξης. Το άλλο είναι πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο δεν θα εξαντληθεί εδώ πέρα σήμερα. Είναι μία από τις βασικές αιτίες όλων αυτών των αντεγκλήσεων και των διαφωνιών που υπάρχουν. Ο πλήτες βραχίας ανακατάταξης. Αυτούς που λένε τα παιδιά για τη Λάντζα, στη Χακή Αργό. Όλοι είναι ξερούμενοι κάθε επιδόματος και αποζημίωσης. Είναι αυτοί που παίρνουν τα ελάχιστα χρήματα. Επιμέλεια τέκνων ατόμων με ειδικές ανάγκες, δικαστικοί συμπαραστάτες. Οικογενειακές τραγωδίες που από την κυβέρνηση αντιμετωπίζεται με την κλασική γραφειοκρατική αβελτηρία. Θα δούμε. Θα δούμε. Ναι, αυτή είναι η αντιμετώπιση. Δεκάδες προβλήματα για τους αποφύτους από τις ανώτατες στρατιωτικές σχολές υπαξιωματικών. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά του μπάχαλου που έχει δημιουργήσει η διαχρονική αποσπασματική ικανοποίηση αιτημάτων στελεχών από όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Είχατε δημιουργήσει παραγοντίσκους. Τους είδαμε και εδώ πέρα να εμφανίζονται και στην ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Περιφέρονταν στα πολιτικά γραφεία. Αυτό θέλετε. Περιφορά στα πολιτικά γραφεία, δημιουργία απελετειακών σχέσεων. Εμείς θα σας το λύσουμε. Λοιπόν, εμείς σας λέμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι σας έχουν πάρει μυρουδιά. Αρχίζουν και ξυπνάνε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Συσπυρώνονται. Διεκδικούν μασικά μέσα από τους συνδικαλιστικούς φορείς τους τη λύση των προβλημάτων. Δεν είναι πλέον εύκολα θύματα χειραγώγησης, πελατειακής, ψηφοθυρικής και ό,τι άλλο θέλετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρνηση, εφάρμοζε την τακτική του απελθέτω από εμού το ποτήριον τούτον, που λέει και η Ευαγγελική ρίση. Το ΠΑΣΟΚ την ίδια πολιτική εφάρμοζε. Τώρα βέβαια, να μην θυμηθούμε το ότι είχαν γεμίσει τα επιτελεία με κομματικές ταυτότητες που πρόσφεραν εξυπηρετήσεις παντός είδους και με το αζημίωτο. Ποιος άραγε δεν τα θυμάται αυτά, τουλάχιστον από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όσοι τα βίωσαν, αλλά υπάρχει και ιστορία καταγεγραμμένη. Και για όλα αυτά και πολλά άλλα θα έπρεπε να ντρέπεστε και να ντρέπεστε όλοι σας. Όλοι όσοι κυβέρνησαν μέχρι σήμερα. Όλοι έχετε βάλει το χεράκι σας στη σημερινή κατάδια των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Και βέβαια αυτό το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα από τις πρώτες γραμμές δείχνει τον χαρακτήρα του. Είναι η πλήρης άρνηση επίλυσης ακόμη και βασικών διαχρονικών αιτημάτων των στρατιωτικών. Στη διάρκεια της διαβούλευσης, 11.245 πρωτόγνωρο νούμερο σχολίασαν το νομοσχέδιο. Η συντηρητική πλειοψηφία το είπε ανεπιθύμητο. Και εδώ όμως προκύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα. Ένα ερώτημα που αποτελεί και το θεμελιώδες υπόβαθρο, πάνω στο οποίο θα δομηθεί οτιδήποτε ρυθμίζει και θα ρυθμίσει τους κανόνες που αφορούν το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Ποιος, για ποιον και γιατί νομοθετεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Και στο θέσουμε απλά, για να γίνει κατανοητό και από τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ποιες είναι οι ένοπλες δυνάμεις που σχεδιάζονται και διαμορφώνονται. Ποιες είναι οι ένοπλες δυνάμεις που σήμερα υπηρετούν τα στελέχη για τα οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομοθετεί. Η απάντηση θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ απλή. Τόσο απλή όσο αυτή εκφράζεται μέσα από τον γνήσιο λαϊκό πατριωτισμό. Και είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις που αυτές που χρειάζονται σήμερα για τη χώρα μας είναι οι ένοπλες δυνάμεις που θα διασφαλίσουν την ακεραιότητα της χώρας, δηλαδή το απαραβίωστο των συνόρων και την υπεράσπιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και μέχρι εκεί. Είναι όμως έτσι? Όχι. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σήμερα είναι ενταγμένες, στηρίζουν το πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ, όπως και της νέας συμφωνίας για τις βάσεις.
είναι μπλεγμένες βαθύτατα στα επικίνδυνα σχέδια που έχουν στο στόχαστρο τα άλλα υπεριαλιστικά κέντρα. Έχουν επικίνδυνα μειωμένο προσανατολισμό στην υπεράσπιση των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Υπάρχει σπατάλη πολύτιμης και πανάκριβης στρατιωτικής ισχύως στις αποστολές του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων δεν θα ματώσουν παρέα με τους Αμερικάνους, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, μέσα στη μήτρα που βγαίνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στη Σχολή Ευελπίδων. Όχι. Οι ένοπλες δυνάμεις και το προσωπικό τους συμμετέχουν σε στρατιωτικές αποστολές και πολεμικές ασκήσεις εκ των συνόρων, σε χώρες στα Βαλκάνια, στη Μαύρη Θάλασσα, στον Περσικό Κόλπο και αλλού. Έχουν σταλεί πολύτιμα για την πυραυλική προστασία της χώρας συστήματα Patriot στη Σαουδική Αραβία, δυνάμεις στο Μάλι. Είναι δεμένες όσο ποτέ με τις αντίστοιχες ένοπλες δυνάμεις του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Πρότυπο για την κυβέρνηση. Η αεροναυτική βάση της Σούδας και άλλες βάσεις που έχουν παραχωρηθεί στη ΣΥΠΑ είναι βάσεις που είναι εφαλτήρια επεμβάσεων για πλοία, αεροσκάφη, στρατεύματα για την περικύκλωση της Ρωσίας. Αυτή είναι η αποστολή τους. Δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στη Θεσσαλία οι Αμερικάνοι. Εξυγχρονισμός, αναβάθμιση και δημιουργία υποδομών στις εκεί βάσεις, κυρίως στο αεροδρόμιο. Μετατρέπεται με γρήγορους ρυθμούς σε δολοφονική φωλιά η Λάρισα για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη και τα αεροσκάφη εναέριου αναφωτισμού του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ. Στρατηγική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, την ΑΛ, χέρι με χέρι έχετε δρομολογήσει αυτές τις εγκληματικές, καταστροφικές επιλογές για τη χώρα και τις ένοπλες δυνάμεις. Τη μετατρέπετε μεθοδευμένα σε ένα ξένο πολεμικό ορμητήριο. Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τώρα τελευταία στη Μαδρίτη? Ότι αναφέρθηκε σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, με βάσανα, ζημίες, θανάτους, καταστροφή. Εκεί έχετε χώσει τη χώρα. Τη στοχοποιείτε σε μια πιθανή εξάπλωση της πολεμικής σύγκρουσης. Προσπαθείτε να κοροϊδέψετε τον ελληνικό λαό, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ότι δεν γίνεται αλλιώς. Ψεύδεστε και ψεύδεστε ασύστολα. Ειδικά τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, λόγω εμπειρίας και εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη ευαισθησία αντιλαμβάνονται τα ψεύδι σας και την ιταμή και συνάμα προσβλητική προτροπή να ερωτευτούν τις αλυσίδες τους, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ουσιαστικά αυτό τους λέτε. Η τιμημένη ιστορία όμως του λαϊκού κινήματος τους διαψεύδει. Το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων γνωρίζει πολύ καλά ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι το μόνο κόμμα που στηρίζει τεκμηριωμένα και σταθερά τις δίκαιες διεκδικήσεις τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στη διάρκεια της συζήτησης κατάθρων που συζητούσαμε στην περασμένη Επιτροπή, σε μια οθόνη του κινητού μου, μια σύντσας, προσπαθούσανε να χωρέσουνε οι παρατηρήσεις, οι εκκλήσεις για συνδρομή 16 φορέων που εκπροσωπούν απόστατους και ενεργεία. Μας τιμάει αυτό και μας δημιουργεί και υποχρεώσεις. Όπως ήμασταν, έτσι θα είμαστε και με μεγαλύτερη ένταση δίπλα τους. Εμείς τους κατανοούμε, στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους. Αλλά κατά την κυβέρνηση στον κουφού την πόρτα, πάρ' την πόρτα και φύγε. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Εμείς είπα και προηγουμένως ότι ήδη έχουμε καταθέσει εκατοντάδες ερωτήσεις αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Η συντριπτική πλειοψηφία των προβλημάτων που ανέδειξε και των αντίστοιχων προτάσεων επίλυσής τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ως εφετηρία τα συνδικαλιστικά όργανα των ίδιων των στρατιωτικών. Παρότι όμως όλα αυτά βγαίνουν μέσα από τους ίδιους που τα βιώνουν, η κυβέρνηση κοφεύει προκλητικά. Αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στην ιστορία πραγματικά. Θα μείνει στην ιστορία όχι για αυτό που περιέχει, αλλά για αυτό που δεν περιέχει. Για παράδειγμα, είναι μια διαρκής πρόκληση και προσβολή για την νεολαία της χώρας μας, η μόνιμη άρνηση τόσο της παρούσας όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων να νομοθετήσει έστω και μια μικρή αύξηση της σχεδόν μηδενικής οικονομικής ενίσχυσης των στρατευμένων. Τίποτε.
τους αγνοεί. Όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις αρνούνται το αυτονόητο, την αναγνώριση ως συντάξιμης περιόδου της στρατιωτικής θητείας χωρίς εξαγορά. Όχι, και αυτοί να την πληρώσουν. Λες και επιλέγουνε αν θα έρθουνε ή δεν θα έρθουνε οι φαντάροι. Αρνείται η κυβέρνηση και συμφωνούν και οι υπόλοιποι να λύσει το οικονομικό πρόβλημα των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της θητείας. Τσακίζει τα λαϊκά νοικοκυριά. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ τα οποία αποταμιεύουν οι δύσμοιροι γονείς για να μπορέσουν να στηρίξουν τα παιδιά τους στη θητεία. Τίποτε. Αρνείται την ικανοποίηση της αντιμετώπισης της πληθώρας των ιδιαίτερων προβλημάτων που βιώνουν οι χιλιάδες γυναίκες υπαξιωματικοί και αξιωματικοί. Τσιμουδιά. Τίποτε. Δεν υπάρχει έστω και μια αναφορά στο υποσυζήτηση σχέδιο νόμου. Ή να πούμε για το ΒΟΕΑ, το βοήθημα οικονομικής και επαγγελματικής αποκατάστασης που παίρνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Ας μετρήσουν, και μπορούν να το κάνουν γιατί έχουν τα στοιχεία τους, πόσα χρήματα στη διάρκεια της θητείας της καριέρας τους έχουν καταθέσει και πόσα παίρνουν τα παιδιά τους. Είναι αποκαλυπτικό. Μέρος από αυτά που έχουν δώσει. Αντί έστω και με την αστική λογική της επένδυσης αυτών των χρημάτων, που εμείς είμαστε κατά αυτού. Ακόμα και με αυτή τη λογική παίρνουν λιγότερα. Εθνοφυλακή. Και κουμπώνουν πραγματικά τα άρθρα που υπάρχουν μέσα εκεί στη λογική αυτού του νομοσχεδίου. Ως γνωστόν η εθνοφυλακή είναι κομμάτι, και το τονίζουμε για να γίνει κατανοητό από τον κόσμο, γιατί υπάρχει και μία σύγχυση, η εθνοφυλακή είναι κομμάτι του ενεργού στρατού, του κορμού του ενεργού στρατού, του στρατού Ξηράς. Ιδρύθηκε το 82, μετά τα δίσεκτα χρόνια, τα μεταπολεμικά και τη Χούντα, και διαδέχθηκε τα τάγματα εθνοφυλακής αμήνης, τα ΤΕΑ, τα αλίχτους μνημιστέα. Οι αγροτικές περιοχές, τα χωριά, ξέρουν τι σημαίνει αυτό, τα οποία είχαν αντικαταστήσει. Είναι το γενεολογικό δέντρο, παίζει όπως και να το κάνουμε ένα ρόλο. Αντικατάστησαν τα ΤΕΑ το 48 τις μονάδες ασφαλείας υπαίθρου, που είχαν αντικαταστήσει τα μεικτά αποσπάσματα διώξεων τα ΜΑΔ. Οι μονάδες, αυτό έτσι για την ιστορία, να είναι και να τη φέρνουμε και συνειδημικά στο μυαλό του κόσμου, είναι και νέοι άνθρωποι, δεν τις ξέρουμε. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν καλό παρελθόν. ΤΕΑ, ΜΑΙΔΕΣ, ήταν στελεχωμένα κυρίως από δοσύλλογους συνεργάτες των Γερμανών και μέλη των ακροδεξιών οργανώσεων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την πρώτη στιγμή έχει καταψηφίσει συνολικά τη συγκρότηση, τη δημιουργία της εθνοφυλακής και τη λειτουργία της. Η αποστολή της δεν είναι καθαρή. Σήμερα προβάλλεται όλο και πιο έντονα η ανάγκη δημιουργίας μονάδων εθνοφυλακής και στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Γιατί? Προβάλλεται και μάλιστα από επίσημα χείλη η δυνατότητα ενσωμάτωσης των δεκάδων εφεδροπολεμικών οργανώσεων που αναπτύσσονται σαν μανιτάρια. Καμία σχέση οι εφεδροπολεμικές οργανώσεις με την εθνοφυλακή. Είπαμε ότι η εθνοφυλακή είναι κομμάτι του ενεργού στρατού. Εδώ πέρα είναι λέσχες οι εφεδροπολεμικές οργανώσεις και αναπτύσσονται σαν μανιτάρια στην Κοπριά, σε όλη τη χώρα. Ποιοι τους εκπαιδεύουν, ποιοι τους συντονίζουν, ποιοι τους καθορίζουν εθνικές, όπως λένε οι ίδιοι αποστολές. Το ΚΚΕ δεν ξεχνά τη δράση τους. Δεν ξεχνά τον Μάρτιο του 20 τη δράση των ρατσιστικών, εθνικιστικών, ακροδεξιών και φασιστικών αντιληψιών ομάδων που ανέλαβαν δράση για την αντιμετώπιση άοπλων, απροστάτευτων, πεινασμένων και εξαθλειωμένων ανθρώπων στον Εύρο. Ως αυτόκλητε πολιτοφύλακες, έτσι ανέλαβαν αυτοί οι κατσαπλιάδες. Ξυλοκόπησαν μάλιστα και δημοσιογράφο, τα θυμόμαστε όλα, μαζί με τους μετανάστες, και του κατέστρεψαν τον εξοπλισμό του για να μην αποκαλυφθεί η δράση τους. Όλους αυτούς η κυβέρνηση σήμερα τους χαϊδεύει. Ίσως κάποιοι καλοπροαίρετα να πούν ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ναι, αν ανήκουν στο παρελθόν, έρχεται η κυβέρνηση σήμερα και τους διαψεύδει με το άρθρο 77 του σχεδίου νόμου που συζητάμε σήμερα, παράγραφος 13, η οποία διασυνδέει τη σημερινή εθνοφυλακή με το δύσοσμο και σκοτεινό παρελθόν της. Λέει ότι οι υπηρετήσαντες στα τάγματα εθνοφυλακής αμήνης, τα ΤΕΑ, θεωρείται ότι υπηρέτησαν στις μονάδες εθνοφυλάκης το άρθρο 62 του παρόντος νομοσχεδίου. Γιατί το κάνετε αυτό, κύριε Υπουργέ?
Τι θέλετε να κρύψετε πίσω από αυτό, το ξέπλυμα κάποιων ακροδεξιών αποβρασμάτων? Έτσι τους λέμε εμείς όσοι ήταν στρατεία. Που κατατρομοκρατούσαν την Ήπεθρο τα πρώτα μετεκλογικά χρόνια, τα μεταπολεμικά χρόνια. Το ΚΚΕ τοποθετήθηκε συνολικά αλλά και κατάρθρο στο συζητούμενο σχέδιο νόμου. Δεν τρέφουμε αυταπάτες, ώστε έστω και την τελευταία στιγμή μπορεί να επιληθούν έστω και βασικά χρονίζοντα προβλήματα. Είδαμε και τις τροπολογίες, δεν είναι κάτι το συνταρακτικό. Είναι φανερό ότι αυτό δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης. Εμείς δηλώνουμε στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων ότι και από αύριο θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε και πριν. Θα είμαστε δίπλα σας, αυτό τους λέμε. Θα στηρίζουμε ποικιλότροπα τα δίκαια αιτήματά σας, είτε αυτά είναι επαγγελματικά κλαδικά, είτε αυτά ταυτίζονται με τα προβλήματα του λαού. Θα αγωνιζόμαστε μαζί σας για τη λύση τους. Και από αυτό το βήμα καλούμε τον κάθε πατριώτη, τον κάθε άνθρωπο καλής θέλησης να μην δείξει καμιά εμπιστοσύνη στα κόμματα που έχουν στρατηγικές δεσμεύσεις με ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπλέκουν τη χώρα στα πολεμικά του σχέδια. Μόνο σε συμπόρευση με το ΚΚΕ μπορεί να ανοίξει ο δρόμος προς την πραγματική και διαρκή ειρήνη. Τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας τα υπερασπίζεται ο ίδιος ο λαός. Με δυνατό ΚΚΕ είναι αδυνατή η φωνή σας. Γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό και στο λαό εντάσσονται και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Ευχαριστώ.